Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη 13 Απριλίου του Σωτήριου έτους 2022, μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που έχει να κάνει με την άρση των υγειονομικών μέτρων απέναντι στην πανδημία. Όπως σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης, από την Πρώτο Μαγιά, από τον Μάιο λοιπόν, έρονται πολλά από τα μέτρα που όλο αυτό το διάστημα ήταν σε ισχύ. Αξίζει να σημειώσουμε μερικά από αυτά, όπως είναι η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και ακόμη και η περίπτωση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτική, είναι μόνο ισχυρή σύσταση όταν υπάρχουν συνθήκες συγχρονισμού. Από τα τέλη Μαΐου λοιπόν, από την 31η του Μαΐου, θα αρθεί και η χρήση της μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Έχει επίσης νόημα να πούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έρονται θα επαναξεταστούν την 1η του Σεπτέμβρη, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προβαίνουμε στην ανακοίνωση του οδικού χάρτη αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19. Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτώβου έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπήρχε και υποχρέωση διενέργειας τεστ δεν θα χρειάζεται να διενεργείται. Το μέτρο θα επανεξεταστεί την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί και η άρση επίδειξης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού για την είσοδο στη χώρα, οπότε και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έως τις 31 Μαΐου παραμένει υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους. Από 1η Ιουνίου θα αρθεί υποχρεωτικότητα με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες σκία. Από 1η Μαΐου 2022 καταργούνται τα τακτικά self-test στα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς τη διενέργεια self-test. Θα υπάρξουν διευκρινήσεις στο πρωτόκολλο που θα αφορά την επαφή με κρούσματα. Από 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολιάστων συμπολιτών μας στους χώρους εργασίας, ενώ από 1η Μαΐου 31 Οκτώβου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και έρεται κάθε μετρικός περιορισμός. Από 15 Τετάρτου αναστέλλεται το πρόστιμο το 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους συμπολιτές μας άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση προς τούτο. Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν 1η Σεπτεμβρίου αναλόγως με την εικόνα της πανδημίας. Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από 2 χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Αλλάζοντας θέμα στην πολιτική επικαιρότητα, για τις γαλλικές εκλογές στο δεύτερο γύρο, Μακρόν-Λεπέν αναμετρούνται για την θέση του Προέδρου στα ηλίσια πεδία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η μάχη φαίνεται να είναι στήθος με στήθος και αμφίρροπη. Πολλές είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ακόμα και την ψαλίδα μεταξύ των δύο μονομάχων να πλησιάζει την μία μόλις μονάδα. Την τελική ετοιμιγορία θα δώσουν οι Γάλλοι πολίτες. Για τις γαλλικές εκλογές έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο που ζει στην Ευρώπη, που ζει ως Ευρωβουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Βουλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δημήτρη Παπαδημούλη, που μίλησε στην εκπομπή CNews και στον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο κ. Παπαδημούλης, μαζί και παράλληλα με το σχόλιο του για τις γαλλικές εκλογές, σχολίασε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ένας πόλεμος που οι οικονομικές του επιπτώσεις βαραίνουν όχι μόνο την Ευρώπη, τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ήταν εντυπωσιακά καλή η επίδοση του αριστερού υποψήφιου Μελανσόν
και αν δεν υπήρχε πολυδιάσπαση της αριστεράς θα ήταν τώρα στο δεύτερο γύρο. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Μακρόν πήγε πολύ δεξιά και υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και διαφορές ανάμεσα στους αριστερούς και στο πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Μελανσόν, που είναι αρκετά πιο δεξιό από αυτά που υποσχέθηκε, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις στο δεύτερο γύρο. Γιατί η Λεπέν εκπροσωπεί μία επικίνδυνη ακροδεξιά, παρά το καμουφλάζ. Και το τρίτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ο Μελανσόν υπογράμμισε 3 φορές τις δηλώσεις του, ούτε μία ψήφο στη Λεπέν. Γιατί αν δείτε το πέρασμα του χρόνου, η Λεπέν προσπαθεί να καμουφλάρει την ακροδεξιά της φυσιογνωμία και πολιτική, προσπαθώντας να ψαρέψει τα θολά νερά. Και έκανε ο Μελανσόν μια πολιτική, ειδικά στα φορολογικά και τα οικονομικά, υπέρ των πλουσίων, που επιτρέπει στην άκρα δεξιά να ψαρεύει στα θολά νερά των φτωχών, των ανέργων, των κοινωνικά αποκλεισμένων. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή η δουλειά για το δεύτερο γύρο. Εγώ αν ήμουν Γάλλος θα έλεγα πιάστε τη μύτη σας, αριστεροί, φτωχοί, αποκλεισμένοι, όσοι νιώθετε θυμό, και ψηφίστε Μακρόν. Κύριε Παπαδημούλη, γιατί ξέρετε τι με πρόβλημα. Αν βγει η Λεπέν, θα είναι μία βόμβα στα θεμέλια της, όχι μόνο της γαλλικής δημοκρατίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το εθνικό μας συμφέρον ως Ελλάδα είναι να αποφύγουμε μια τέτοια εκλογή. Τώρα, επειδή είδα και τη Νέα Δημοκρατία να ανησυχεί για το ενδεχόμενο να βγει η Λεπέν στο δεύτερο γύρο, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο. Μου φαίνεται υποκριτικό να ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πιθανή εκλογή της Λεπέν, όταν έχει πρώτο τη τάξη υπουργό με επιλογή Μητσοτάκη τον κουπάρο του Λεπέν, που είναι ακόμη δεξιότερα από την κόρη του. Ναι. Πόσο σας προβληματίζει εν ώψη του δεύτερου γύρου ότι κάποιες δυνάμεις βρέθηκαν μαζί σε κινητοποίησεις, τα κίτρινα γυλαίκα, ψηφοφόροι της κυρίας Λεπέν, άλλες συλλογικότητες, στις αντιδράσεις για την πολιτική του Μακρόν? Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία θολούρα και να μετατραπεί και σε ψήφο στην κάλπη, χωρίς να υπάρχει ιδεολογικά ή πολιτικά χαρακτηριστικά? Δεν με προβληματίζει. Ναι. Δεν με προβληματίζει. Διότι πάντα υπάρχει και η ψήφος της αντίδρασης. Προσέξτε. Υπάρχει και η ψήφος της αντίδρασης. Ναι, δεν με προβληματίζει αυτό. Η αντίδραση των ανθρώπων με κοινωνικές κινητοποιήσεις απέναντι στη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ο Μακρόν λαιλάτισε τους σοσιαλιστές, ήθελαν και τα άπαθαν και τους έχει εξαφανίσει. Συμπίεσε τη δεξιά και της πήρε ένα παραδοσιακό κομμάτι. Η παραδοσιακή δεξιά, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει πάει στο κάτω από το 5%. Με αποτέλεσμα τα δεξιά κόμματα να μετακινηθούν ακόμη πιο δεξιά και να νομιμοποιήσουν την ατζέντα της Λεπέν. Και επειδή βγήκε και ο Ζεμούρ, που είναι ακόμη πιο ακροδεξιός από τη Λεπέν, αυτό την διευκόλυνε να ξεπλύνει τη φυσιογνωμία της. Ναι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Αίσθηση... Όπως επίσης και το ότι υπάρχουν παραδοσιακοί δεξιοί πολιτικοί του κόμματος του ομογάλακτου της Νέας Δημοκρατίας, των Ρεπουμπλικάνων της δεξιάς, δηλαδή του κόμματος που παλιά είχε τον Ντεγκόλ επικεφαλής, οι οποίοι λένε ανοιχτά Λεπέν. Μάλιστα. Οι εκτιμήσεις που γίνονται σε επίπεδο Ευρώπης ποιες είναι? Ότι τελικώς θα επικρατήσει ο κύριος Μακρόν? Κύριε Παπαδημούλη, τι εκτιμήσεις γίνονται? Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή έχουν διαψευστεί αρκετές δημοσκοπήσεις στο παρελθόν, εγώ θα έλεγα κάθε δημοκράτης Γάλλος οφείλει να μην φυσυχάσει και να μην επαναπαυθεί. Γιατί αν κερδίσει μια ακροδεξιά φίλη και κολλητή του Πούτιν, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά στη Γαλλία, αυτό θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Δεν μιλάμε για μια περιφερειακή χώρα, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ναι. Για να βάλω λιγάκι και στην κουβέντα και τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το ΦΛΑ στη Δυτική Μακεδονία και την Δήμητρα τη Μακρή, που σίγουρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Παπαδημούλη? Κοιτάξτε, δυστυχώς
φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει εύκολα αυτός ο φρικιαστικός πόλεμος, γιατί ο συμβιβασμός που απαιτείται φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιεί καμία από τις δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτόν. Και εννοώ και τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο ουραγού στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Ποια θα μπορούσε να ήταν η λύση? Είναι αυτά που έχουν πει ήδη με δηλώσεις τους, έχει πει ο Ζελένσκι. Μια ουδέτερη Ουκρανία, όχι μέλος του ΝΑΤΟ, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, και ένας συμβιβασμός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στα θέματα της Κρυμαίας και του Ντομπάς, που να μπορεί η κάθε πλευρά να τον εμφανίσει ως μια νίκη. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στις συνεντεύξεις που δόθηκαν στην εκπομπή CNews και στον Θόδωρο Καρυπίδη για την ακρίβεια και τη νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία Μπρορατα, η οποία φέρνει στις πρώτες γραμμές του ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών την ακρίβεια, και πώς άλλωστε θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό. Το 64% βάζει ως πρώτο θέμα που τους απασχολεί την ακρίβεια, ενώ το 43% δείχνει απογοήτευση για τα όσα συμβαίνουν στην οικονομική ζωή και στην κοινωνική της πατρίδας μας. Σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Άσο τον Ηλιόπουλο, στην εκπομπή CNews. Η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτό ήρθε και ενισχύθηκε από την τελευταία μέτρηση από το Ευρωβαρόμετρο, που λέει 3 στα 4 νοικοκυριά έχουν δυσκολίες να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Αλλά αν θα διάλεγα ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι κάτι πραγματικά αλλάζει και στο πολιτικό σκηνικό, είναι ότι στη σημερινή μέτρηση της Προράτα το 65% λέει ότι για την ακρίβεια ευθύνεται η κυβερνητική επιλογή. Και αυτό, αν θέλετε, είναι κατά τη γνώμη μου η τομή. Εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η ακρίβεια σήμερα στην Ελλάδα έχει την υπογραφή Μητσοτάκη. Η ελληνική οικονομία ακόμα δεν έχει αντιμετωπίσει πραγματικά το κύμα που θα φέρει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, τα προεόρτια αυτού του κύματος. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ήδη από τον Αύγουστο η Ελλάδα έχει αρνητικό ρεκόρ στις τιμές χονδρεμπορικής. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα και στην πολιτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και στην πολιτική βίαιης απολιγνητοποίησης που ακολούθησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και στο γεγονός ότι εδώ και 2,5 χρόνια στην πραγματικότητα ο βασικός μισθός είναι παγωμένος. Εδώ που βρισκόμαστε, εμείς προτείνουμε κάποια άμεσα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ. Προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φυσικό αέριο και καύσιμα, κάτι το οποίο, μικρή παρένθεση, αν εφαρμοζόταν για έναν ολόκληρο χρόνο, θα κόστιζε 1,5 δις. Άρα μιλάμε για μια δαπάνη απόλυτα υλοποιήσιμη στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας. Προτείνουμε την φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών της ΔΕΗ, και όχι μόνο της ΔΕΗ, συνολικά των εταιριών ενέργειας. Προχθές φάνηκε ότι η ΔΕΗ στα κρυφά αύξησε 36% τα νέα τιμολόγια της, και αυτό είναι ένα τεράστιο έγκλημα κατά των Ελλήνων πολιτών. Συνολικά υπάρχει δυνατότητα να ακολουθεί μια άλλη πολιτική, την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην ακολουθήσει, και γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει την υπογραφή της στο σημερινό κύμα ακρίβειας. Για να βάλουμε λιγάκι στην κουβέντα τον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη, να βλέπουμε λιγάκι και την κάρτα με τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης, όπου έχει πολύ ενδιαφέροντες δείκτες. Κώστα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που κυρίως απασχολεί και που είναι αυτό που νομίζω ότι είναι στις πρώτες γραμμές, είναι ότι πια χάνεται η ελπίδα. Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, ότι οι πολίτες χάνουν την ελπίδα τους και μιλούν βεβαίως στην πρώτη γραμμή, και αυτό που ενδιαφέρει το νοικοκυριό είναι η ακρίβεια, το πώς θα καταφέρουν να κλείσουν το μήνα. Δυστυχώς αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, η ακρίβεια είναι στο 64%. Η χαμηλή μισθή και συνθήκες εργασίας στο 34%. Εθνικά θέματα μόλις στο 22%. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ελληνοτουρκικά ήταν κάποια στιγμή στις πρώτες γραμμές, έχουν πέσει. Και ολοένα και περισσότερο φαίνεται ότι η τσέπη, τα οικονομικά, η οικονομία δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, είναι το πρώτιστο θέμα που απασχολεί και θα απασχολεί, και φοβάμαι ότι θα απασχολεί για καιρό. Και αν θέλεις
νομίζω ότι είναι και στις πρώτες γραμμές της αντιπαλότητας, της αντιπαράθεσης των πολιτικών κομμάτων. Ωραία. Τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, όπως βλέπουμε και τους επιμέρους δείκτες αυτής της δημοσκόπησης, θα δούμε βέβαια και την πρόθεση ψήφου. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια αναδιάρθρωση από τη ρίζα της πολιτικής η οποία συνεχίζεται. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακόμη τα αποτελέσματα του πολέμου της Ουκρανίας δεν τα είδαμε. Έτσι. Είναι μια κρίση η οποία ιδιαίτερα στην ενέργεια και στα καύσιμα έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Τώρα βλέπουμε αρχίζει και σταδιακά μετακυλίζεται και στα προϊόντα, στα αγαθά, στις υπηρεσίες. Αν θα έρθει και ο λογαριασμός από τον πόλεμο της Ουκρανίας, είμαστε σε θέση να την αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη? Να δώσω ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση και τον εντοπισμό ευθυνών, για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα. Με βάση στοιχεία της Κομισιόν, ο μέσος όρος αύξησης των τιμών ενέργειας στη λιανική κινείται στο 30%. Στην Ελλάδα ξεπερνάει το 100%. Και ξαναλέω, αυτά είναι στοιχεία της Κομισιόν, όχι στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το ειδικό πρόβλημα? Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η πολιτική που ακολουθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι με την πολιτική που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα λόγω εντοπιότητας, με τον τρόπο παραδείγματος χάρη που εγκαταλείψαμε τα λιγνητικά πεδία, με τον τρόπο που έχουμε αφήσει τη χώρα χωρίς στρατηγικά αποθέματα λιγνίτη, είναι σίγουρο ότι όχι απλά αν χειροτερέσουν τα πράγματα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν μείνουμε στάσιμα, αν μείνουμε σταθερά εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, η κατάσταση θα χειροτερεύει και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Γι' αυτό απαιτούνται μια σειρά από κρίσιμα πολιτικά μέτρα, στα οποία αναφέρθηκα και πριν, κρίσιμα πολιτικά μέτρα τα οποία όμως αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εδώ που έχουμε φτάσει, το αίτημα στην πραγματικότητα είναι ένα, και είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα προστατεύσει την κοινωνία. Για την πολιτική αλλαγή που ομιλείται και το αίτημα των εκλογών. Δημοσκοπικά δείχνει ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει, βέβαια έχει πτώσει φθορά, αλλά κρατάει μια διαφορά με το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως μεταξύ 4, 7, 8 μονάδων. Εκεί πλέον βγαίνει η διαφορά, έτσι όπως αποδίδεται από τις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, η προράτα δίνει μια διαφορά περίπου στις 4,5-5 μονάδες. Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν άλλα, αλλά η πρόθεση ψήφου δείχνει άλλα. Αυτό πώς γίνεται τώρα, πώς το ερμηνεύετε εσείς? Οι άνθρωποι που ασχολούνται επιστημονικά με τις έρευνες γνώμης λένε διαρκώς ότι σε μη προεκλογική περίοδο αυτό το οποίο κάποιος κοιτάει κυρίαρχα είναι, αν θέλετε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι την πρόθεση ψήφου. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια δομική υποεκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές, γιατί είναι καλές δημοσκοπήσεις, αλλά κρίνονται πάντα από το εκλογικό αποτέλεσμα, στις τελευταίες εκλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε 32%. Καμία μέτρηση δεν τον είχε δώσει πάνω από 26-27%. Στις τελευταίες γαλλικές εκλογές που δίνανε, ο Μελανσόν, η γαλλική αριστερά, είχε υποεκπροσώπηση της τάξης των 6-7 μονάδων. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Πορτογαλία, που δίνανε ένα ντέρμπι εκεί που ο Κώστα κατάφερε να κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι προφανώς και μελετάμε τις δημοσκοπήσεις, προφανώς και τις κοιτάμε προσεκτικά. Η εκτίμησή μας όμως, γιατί ξέρετε ότι εδώ και πολύ καιρό ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια πανελλαδική εξόρμηση και έρχεται σε αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες, η εκτίμησή μας είναι ότι τα πάντα είναι ανοιχτά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς την Κυριακή το πρωί, 17 Απριλίου, θα βρεθεί στην Κοζάνη ο νέος πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή το προσυνέδριο για την ενέργεια που διοργανώνει το κόμμα του Κινάλ. Για το κίνημα αλλαγής θα κουβεντιάσουμε λοιπόν και για την εκδήλωση αυτή, καθώς στην εκδήλωση για την ενέργεια θα συμμετέχουν επίσης ο τομεάρχης ενέργειας ο Γιώργος Αρβανιτίδης, αλλά και ο πρώην υπουργός ο Γιάννης Ομανιάτης. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θοδωρίδη, τον γραμματέα του Κινάλ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Κύριε Θοδωρίδη, καλησπέρα. Μιλάμε για την πρώτη επίσκεψη του Προέδρου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ναι, είναι μια επίσκεψη που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή. Αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας δράσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ημερίδα. Εμείς την ονομάζουμε για μια κοινωνικά δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή κρίση.
καταλαβαίνετε απόλυτα πως με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την ακρίβεια, με τις ακρίβειες στις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα νοικοκυριά στενάζουν, πλέον τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά πολύ και δεν μπορούμε να υπάρχει και φως ο δούνες. Αυτή η μερίδα θα διεξαχθεί στην Κοζάνη στις 17 του μήνα, συγγνώμη, στην αίθουσα Ποντιακού Ελληνισμού, στις 11 η ώρα το πρωί. Εκτός από τον πρόεδρο ο οποίος θα μιλήσει, όπως καλά είπατε, θα είναι και ο γραμματέας του τομέα ενέργειας, θα είναι ο Γιάννης Ομανιάτης, ο πρώην υπουργός, θα είναι ο Βλάσης ο οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής και Κλιματικής Πολιτικής, θα είναι ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ο Αρθρούς ο Ζερβός και άλλοι. Θα έχουμε όμως και παρεμβάσεις μετά το τέλος των εισηγητών και θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ημερίδα, με την έννοια θα υποθούν όλα. Εμάς βέβαια προσωπικά εδώ στην Κοζάνη μας είναι και το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί πάντα και δεν είναι κάποιο άλλο από την απολυτοποίηση. Τώρα στην αυτή, οποία θα αναφερθούμε βέβαια. Ναι, τώρα αυτή η εκδήλωση, η ημερίδα για την ενέργεια έρχεται μετά και την, αν θέλετε, τη νέα στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απολιγνητοποίηση, στην λειτουργία λιγνητικών μονάδων και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός εδώ από την Κοζάνη επίσης για την παράταση λειτουργίας και των μονάδων αλλά και την αύξηση της εξορτικής δραστηριότητας. Αυτό ενδεχομένως βγάζει κάποιους δικαιωμένους. Κύριε Μαυρίδη, εμείς αυτό και στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Προχθές ο Πρωθυπουργός εδώ από τα εγκαίνια των φωτοβολταϊκών των ΕΛΠΕΠ πλέον αυτό διαψεύστηκε με όλα αυτά που περίμενε μάλλον να συμβούνε, με αποτέλεσμα να μας πει τελείως απλά και κατανοητά ότι θα πρέπει οι μονάδες, οι λιγνητικές μας να εξαλειτουργήσουν. Και φυσικά δεν μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Αυτό βέβαια δεν περιμέναμε να γίνει όλη αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, γιατί οι λιγνητικές παραγωγές έχουν άμεση συνέπεια και με την ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας ολόκληρης. Τώρα δε που τα ενεργειακά πήγαν στα ύψη, καταλαβαίνετε πως ήταν και επιτακτική ανάγκη. Αλλά το ζήτημα ήταν ότι όλη αυτή η βιασύνη που είχαν στην περιοχή εδώ πέρα για την απολιγνητοποίηση, την κάνανε χωρίς κάποιο σχέδιο. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει ένα σχέδιο σε ένα πλάνο χρόνων, και δεν μιλώ για ένα, δύο ή τρία, πέντε χρόνια, σε βάθος δεκαετιών, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ρουμανία, η Πολωνία και πάει λέγοντας. Μπήκε βέβαια στη φιλοσοφία στο να λειτουργήσουν ξανά οι λιγνητικές μονάδες και να υπάρχει εξόρυξη λιγνίτη, γιατί δεν γίνεται κάτι άλλο. Και είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί εκ των προτέρων και όχι τώρα. Αλλά έστω και αργά, κύριε Μαυρίδη, είναι κάτι το θετικό αυτό. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει όμως να προχωρήσει και σε άλλα. Εμείς αυτά ούτως ή άλλως τα λέγαμε και πιο μπροστά. Θα πρέπει να προχωρήσει και στο πλαφόν, στη ρήτρα να προσαρμογήσει όπως έχουμε επισημάνει. Όπως και στην φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτά όλα είναι ζητήματα σοβαρά. Τα υπερκέρδη, αυτά τα ουρανοκατέβατα που λέει η Ευρώπη, πρέπει να επιστρέψουν πίσω στον κόσμο, διότι είναι πλέον δυσβάσταχτα τα βάρη στα νοικοκυριά. Δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Έχει φτωχοποιηθεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βάζουμε ανωτελεία. Τα υπόλοιπα το πρωί της Κυριακής, στην ημερίδα λοιπόν, στο κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού, εδώ στην Κοζάνη, στις 11 το πρωί της Κυριακής, 17 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Σε ισχύ τίθεται το ψηφιακό βιβλιάριο, το πιστοποιητικό που θα φέρει στο εξής σε ψηφιακή μορφή το κάθε παιδί, το πιστοποιητικό το οποίο θα καταγράφει παράλληλα μαζί με το βιβλιάριο υγείας και την πορεία των εμβολίων που πραγματοποιεί κατά την παιδική του ηλικία. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στον Πρωθυπουργό από τους αρμόδιους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης. Η υπηρεσία που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια υπηρεσία που ζητήσατε εσείς τον περασμένο καλοκαίρι σε μια ευρύτερη σύσκεψη για το τι θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με την ψηφιοποίηση, τα επόμενα βήματα της ψηφιοποίησης του συστήματος υγείας, με έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Οπότε σήμερα ουσιαστικά σας παρουσιάζουμε τρεις υπηρεσίες κωδικοποιημένα, τις οποίες τα δύο υπουργεία έχουμε αποφασίσει από κοινού να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της ΙΔΙΚΑ. Ξεκινάω από την πρώτη, το Μητρό Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων. Για το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού έχει ένα πολύ χρήσιμο πράγμα.
πολύτιμα στοιχεία ιατρικής φύσεως, τα οποία θα λύσουν δύο-τρεις μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που υπάρχουν. Ανάπτυξη παιδιών, ύψη, βάρη, παιδική παχυσαρκία, πράγματα τα οποία πλέον θα είναι όλα ψηφιακά διαθέσιμα. Θα ξέρουμε, για παράδειγμα, ποιο είναι το μέσο ύψος των αγοριών 2 ετών ή το μέσο βάρος. Αυτό μπορεί να κάνει στρατηγική ολόκληρη από το Υπουργείο Υγείας πλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν βασικές νόσεις. Συνολικά το ψηφιακό παιδικό βιβλιάριο, το οποίο αν χαθεί, όπως λέτε, μετά έχουμε πρόβλημα αν είναι σε έγχαρτη μορφή, οπότε πλέον γίνεται ψηφιακό. Είναι ειδική ενότητα του φακέλου υγείας η απεικόνηση αυτή. Είναι προσβάσιμο για τους γιατρούς μέσω των κωδικών τους και στους γονείς των παιδιών μέσω των κωδικών τάξης, γιατί είναι συνδεδεμένη η κωδική τάξη του γονέα με τον ΑΜΚΑ των παιδιών και θα περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά δεδομένα τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν από τον γιατρό για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Πάλι πολλαπλές διαλειτουργικότητες για να γίνει αυτό. Ψηφιακή δήλωση γέννησης, αντλήση δημογραφικών στοιχείων, ενημέρωση του ΑΕΦΗ, άντληση του ιστορικού εμβολιασμού από το Μητρό Παιδικών Εμβολιασμών που φτιάχνουμε, που είναι διακριτή υπηρεσία ουσιαστικά, και ενημέρωση από τα στοιχεία του ατομικού δελτίου υγείας του μαθητή που αναφέραμε πριν. Και αυτό θα μοιάζει ουσιαστικά έτσι συνολικά, με τα στοιχεία τα οποία μπορεί να καταχωρίζει ο γιατρός για το κάθε παιδί. Και πλέον θα είναι κάτι εξαιρετικά πλήρες, όπως βλέπετε από τις οθόνες, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων που μπορεί κανείς να βρει για τον ΑΜΚΑ ενός νέου παιδιού. Και έτσι ουσιαστικά αυτό υποκαθιστά τελείως το χάρτινο ατομικό βιβλιάριο. Και είναι συνεπώς μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε στο αίτημα να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που να αφορούν την υγεία των παιδιών, και νομίζω ότι και οι δύο υπηρεσίες, οι τρεις ουσιαστικά υπηρεσίες που παρουσιάσαμε σήμερα, το Μητρό Εμβολιασμών, το Δελτίο Υγείας Μαθητή και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας των Παιδιών, ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι κάνουμε πράξη την μετάβαση από υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τον πολίτη ως προς τη σχέση του με το δημόσιο, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, σε σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αφορούν τον κρίσιμο τομέα της υγείας. Νομίζω ότι για όποιο γονιό έχει πάντα το μεγάλο άγχος τι θα γίνει αν χάσει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού του. Η απάντηση πια είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει ψηφιακά. Και βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταπόκριση των γιατρών, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν όλη την πληροφορία μέσα στο σύστημα. Αλλά πιστεύω ότι και οι ίδιοι γονείς θα έχουν κάθε κίνητρο να πιέσουν τους γιατρούς, έτσι ώστε η πληροφορία αυτή πια να είναι ψηφιακά προσβάσιμη. Και ειδικά για τα εμβόλια, νομίζω ότι όλη η εμπειρία του εμβολιασμού μας δείχνει πια ότι αυτά τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικά και για να μπορούμε να παρακολουθούμε την ίδια την πορεία των εμβολιασμών, καθώς βρισκόμαστε ακόμα αντιμέτωποι με ένα περιθωριακό αλλά τοξικό κίνημα αντιεμβολιαστών. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες, οι γονείς θα τις αγκαλιάσουν και είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Να προσθέσω μόνο ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει ως προς την υποχρεωτικότητα, ως προς τη διαδικασία των εμβολιασμών. Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να παρακολουθούμε την πορεία του, και αυτό είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπου αντιλαμβάνομαι ότι τα ποσοστά εμβολιασμού είναι ακόμα χαμηλά και νομίζω ότι αυτό σε έναν βαθμό οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης των γονιών αλλά και των εφήβων, ή βρίσκονται εξάλλου και τα παιδιά σε μια ηλικία όπου αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του εμβολίου. Εκεί πιστεύω, Ειρήνη, ότι θα χρειαστούμε μια ξεχωριστή καμπάνια, αλλά φαντάζομαι ότι και μέσα από αυτήν την βάση δεδομένων θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο ακριβή στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει ως προς τους εμβολιασμούς, ότι τώρα μπορούμε πολύ εύκολα, πατώντας ο Μάριος ένα κουμπί, να ξέρουμε ακριβώς την πορεία των εμβολιασμών όσον αφορά στον COVID, αλλά προφανώς για τα υπόλοιπα εμβόλια δεν έχουμε αυτή την πληροφορία και νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να χαράσουμε πολιτικές δημόσιας υγείας, να μπορεί αυτή η πληροφορία να είναι απολύτως προσβάσιμη και με πλήρη σεβασμό προφανώς στα προσωπικά δεδομένα, αλλά να είναι τα στοιχεία προσβάσιμα στο Υπουργείο Υγείας για να μπορούμε να χαράσουμε δημόσια πολιτική. Οπότε οικεία, είπαμε, υπεγράφει σήμερα και το σύστημα τίθεται άμεσα σε λειτουργία.
ένα σύγχρονο υπόγειο χώρο στάθμευσης για να πάμε στην ακριτική Φλόρινα, αλλά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα προγραμματίζει να έχει στην διάθεσή του ο Δήμος Φλόρινας. Έργα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί και εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς για αυτήν την προσπάθεια του Δήμου για μια σύγχρονη πόλη. Σας κάλεσα σήμερα στο Δημαρχείο για να σας ανακοινώσω δύο σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πρόκειται για την ένταξη του υπόγειου χώρου στάθμευσης και της προμήθειας ηλεκτροκίνητων οχημάτων συνολικού προϋπολογισμού 12.900.000 ευρώ περίπου. Η ένταξη του πρώτου έγινε με την συνεισφορά και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι δύο αυτές εντάξεις έρχονται να προσθεθούν στο ήδη ενταγμένο έργο της Αντωνικής Οδοποιίας προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ και μαζί τα τρία έργα αυτά φτάνουν το συνολικό προϋπολογισμό των 19.000.000 σε εντάξει του Δήμου στο πρόγραμμα Τρίτσης. Αν θυμάστε, οι προτάσεις που έκανε ο Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα έφτανε το ύψος των 22.000.000 ευρώ συν κάποια έργα τα οποία ήταν εκτός πλαφών, με συνολική ας πούμε πρόταση προς τον Αντώνης Τρίτσης στα 30.000.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό ένταξης των έργων στο Τρίτσης έχει φτάσει περίπου στο 80%. Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι με ρωτήσεις τους σύμβουλοι της Μίζωνος Αντιπολίτευσης λέγανε ότι ποτέ δεν θα ενταχθούν έργα στο Τρίτσης λόγω της καθυστέρησης της Δημοτικής Αρχής. Όπως είναι εύκολο αντιληπτό, ο Δήμος μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, δημιουργώντας τις απαιτούμενες υποδομές έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των συντημωτών μας. Η Δημοτική Αρχή δουλεύει πάνω στους 5 άξονες του προεκλογικού της προγράμματος, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την κοινωνική μέρημνα, τα αναπτυξιακά έργα, το πολιτιστικό απόθεμα και φυσικά τον πρωτογενή τομέα. Ο αγώνας μας δεν είναι να ανταγωνιστούμε ή να συγκριθούμε με άλλους, αλλά να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε ο Δήμος μας να γίνει ο Δήμος που μπορούμε να ζήσουμε όλοι εμείς. Παρά τις αντικσότητες που βρήκανε τη χώρα, είναι γεγονός πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κάτι που αποδεικνύει ότι υπάρχει άψογη συνεργασία και πολλή δουλειά, τόσο από τη Δημοτική Αρχή, όσο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Πλην των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί τα 2,5 αυτά χρόνια, υπάρχουν σε εξέλιξη πολύ σημαντικά έργα, τα οποία αναδιαμορφώνουν την ταυτότητα του Δήμου, αλλάζουν την ταυτότητά του, αλλάζουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, με στόχο πάντα την βελτίωση της επισκεψιμότητας. Έτσι, για το 2022 έχουν δρομολογηθεί νέες ασφαλτοστρώσεις ύψους 3.000.000 ευρώ, η κατασκευή του κοινοκομείου ύψους 360.000 ευρώ, η κατασκευή και η αντικατάσταση οργάνων παιδικών χαρών ύψους 500.000 ευρώ, η συντήρηση των δημοτικών κοινοτήτων, των καταστημάτων των δημοτικών κοινοτήτων ύψους 150.000 ευρώ, η ανάπλαση και η συντήρηση πλατιών και κοινόχρηστων χώρων ύψους 150.000 ευρώ, η ανάπλαση της παραποτάμιας περιοχής από το ύψος του δικαστηρίου μέχρι την περιοχή της γέφυρας του Καραγκιόζη ύψους 2.000.000 ευρώ, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων ύψους 4.000.000 ευρώ, οι οποίες προχωράνε σιγά σιγά σταδιακά, περνάνε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και μπαίνουν σε στάδιο δημοκράτησης άμεσα, η αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED ύψους 1.500.000 ευρώ, το έργο του φυσικού αερίου που είναι ένα αναπτυξιακό έργο που θα βοηθήσει όλο το Δήμο μας ύψους 43.000.000 ευρώ, οι διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ύψους 250.000 ευρώ, η αποκατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, αλλά και η δημιουργία έργων σχετικών με την προσβασιμότητα των αμαίων ύψους 1.400.000 ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης στην πόλη της Φλόρινας ύψους 400.000 ευρώ, η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου ύψους 2.750.000 ευρώ, η αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, το Open Mall όπως λέμε, που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ύψους 900.000 ευρώ, η τοποθέτηση νέων υπόγειων κάδων ύψους 240.000 ευρώ, η τοποθέτηση των οποίων άρχισε σήμερα το πρωί, η μελέτη κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του Μεσοφορείου που θα
παίρνει τα λύματα όλων των υπόλοιπων κοινοτήτων, εκτός αυτών οι οποίες εξυπηρετούνται από τον υπάρχοντα λειτουργούντα βιολογικό καθαρισμό. Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία, με τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μας, καθώς και η ολοκλήρωση και του μητρώου υλικού του Δήμου. Αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα την ένταξη του δηληστηρίου και του αγωγού μεταφοράς του νερού από το φράγμα της Ενταφυλιάς ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτού του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Συνοχής. Τώρα βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή την ένταξη. Επίσης, περιμένουμε την ένταξη ανάπλασης του χώρου της Πάνω Γουάτ. Έχει κατατεθεί πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2.600.000 ευρώ. Η ένταξη των θερμαινόμενων πεζοδρομίων, τον οποίο την πρόταση στο τεχνικό δελτίο και τη μελέτη την είχαμε καταθέσει στο Αντώνη Στρίτση στην πρόταση 14 που αφορούσε τα έργα Ελλάδα 1821-2021. Καθώς επίσης και την ένταξη της ψηφιακής σύγκλησης του Δήμου 1.700.000 ευρώ που θα συνδυαστεί με την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου ύψους 1.600.000 ευρώ. Επανερχόμενο στα πρώτα τρία έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Αντώνη Στρίτση, θα σας αναφέρω κάποια τεχνικά στοιχεία για να έχετε και εσείς μια καλύτερη εικόνα του τι πρόκειται να γίνει. Το έργο κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, που θα αλλάξει την όψη της πόλης μας και θα την κάνει πιο ανθρώπινη, λύνοντας ταυτόχρονα το κυκλοφοριακό πρόβλημα και καλύπτοντας ανάγκες τοπικές και ευρύτερες του Δήμου, θα αποσυμφορήσει τους βεβαρημένους δημοτικούς δρόμους και θα μπορέσει έτσι να συνδυαστεί με την ανάπτυξη και της υπέργειας περιοχής, δηλαδή της περιοχής που είναι πάνω από το υπόγειο πάρκι. Το έργο αφορά την κατασκευή αυτού του χώρου και όλων των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτού υπέργειων εγκαταστάσεων. Θα κατασκευαστεί εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου στον χώρο μπροστά από το διοικητήριο, μεταξύ των οδών Αχιλλέως, Αριανού και Πτολεμαίων. Θα αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Οι θέσεις στάθμευσης θα είναι 342, 114 θέσεις ανά όροφο, με δύο εξόδους. Η μία θα είναι από τη μεριά της οδού Πτολεμαίων και η άλλη από της οδού Αχιλλέως. Επίσης, τα μέσα στο πάρκι θα καθοριστούν θέσεις δωρεάν στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τους υπαλλήλους που δουλεύουν στο διοικητήριο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι καλό είναι να το προσέξουμε και κυρίως να κάνουμε πράξη την εθελοντική αιμοδοσία τις ημέρες των εορτών του Πάσχα που ενδεχομένως θα ξεκλέψουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Αξίζει τον κόπο τώρα που καλοκαιριάζει. Η χώρα μας δυστυχώς παραμένει μια χώρα με υστέρηση σε μονάδες αίματος και με τις ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από ό,τι προσφορά. Πολύ συχνά σωματεία, σύλλογοι και φορείς πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοδοσίες με αισιόδοξα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ένας από αυτούς είναι και το Σωματείο Σπάρτακος, ο Σύλλογος, αν θέλετε, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Σωματείου. Με τον υπεύθυνο του Τμήματος Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου Σπάρτακος, τον εργαζόμενο στη ΔΕΗ, θα κουβεντιάσουμε τώρα στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα. Θέλω ένα σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε. Αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν συνεχίζεται ο αγώνας και η διαδρομή να είναι ανηφορική. Οι ανάγκες για αίμα είναι πάντα μεγάλες. Πάντα ήταν μεγάλες οι ανάγκες για αίμα. Βέβαια, το τελευταίο καιρό και λόγω του COVID οι ανάγκες αυξήθηκαν περισσότερο, λόγω του ότι πολλοί κόσμοι δεν μπορούσαν να αναδώσει, πολλοί κόσμοι φοβόταν να προσεγγίσει τα νοσοκομεία μας. Και ιδιαίτερα και τον τελευταίο καιρό, με την καινούργια μετάλλαξη, επειδή βλέπουμε ότι νοσούν όλο και περισσότεροι πιο νέοι,
οι οποίοι ήταν και αιμοδότες. Άρα καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς πριν, ο αγώνας συνεχίζεται, ο αγώνας είναι μεγάλος και όλοι μας βάζουμε τα δυνατά μας ώστε να έχουμε κάτι καλύτερο. Εσείς κάνετε αιμοληψίες εντός των εργασιακών χώρων, στα ορυχεία, στους ατμολεκτρικούς σταθμούς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εμείς δραστηριοποιούμαστε στους χώρους της ΔΕΗ. Και κάποιες φορές κάνουμε και κάποια έκτακτα καλέσματα σε κάποια νοσοκομεία. Έξω δραστηριοποιούνται κάποιοι άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά τους, μπορώ να πω. Ναι, βεβαίως. Όλοι νομίζω, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, τους λιγοστούς, αν θέλετε, σε σχέση με το παρελθόν που υπηρετούν σήμερα στην επιχείρηση, στη ΔΕΗ? Μπορώ να πω ότι οι εργαζόμενοι, ναι. Σε κάθε κάλεσμα δίνουν το παρόν, έρχονται. Παλιότερα είχαμε πολύ περισσότερους, όπως είπατε και εσείς πριν, και μόνιμο προσωπικό. Τώρα, βέβαια, έχει λιγοστέψει λόγω συνταξιοδοτήσεων και λόγω των τελευταίων εξελίξεων που γίνονται τον τελευταίο καιρό με την απολυγνητοποίηση. Βέβαια, εμείς έχουμε ανοιχτεί παραπάνω, παίρνουμε περισσότερους συμβασιούχους, κόσμο που δουλεύει στους εργολάβους. Μπορώ να πω ότι όλος ο κόσμος ευαισθητοποιείται και αυτό που με χαροποιεί, να σας πω την αλήθεια, κύριε Μαυρίδη, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος αρχνάει να εντάσσεται στην κουλτούρα του. Αρχνάει να γίνεται μια συστηματική συνήθεια, ώστε να πηγαίνει και να δίνει στο νοσοκομείο. Εγώ είμαι αισιόδοξος και χαίρομαι. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή είναι η κατάσταση σιγά-σιγά όσο πάει βελτιώνεται. Υπάρχουν ανάγκες, έρχονται στο σωματείο, ζητούν προσφορά από την τράπεζα αίματος. Ποια είναι ο προορισμός, πού καταλήγει αυτό το αίμα που συλλέγεται από τους εργαζόμενους? Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο, ζητάνε αίμα. Πολλές περιπτώσεις είναι πολλοί που έχουν μεσογειακή ανεμία που χρειάζονται συχνά αίμα. Μας παίρνουν τηλέφωνο. Εμείς δεν έχουμε γυρίσει την πλάτη σε κανέναν. Είτε εργαζόμενος είναι είτε πολίτης, δεν έχουμε γυρίσει ποτέ την πλάτη και ούτε θα τη γυρίσουμε την πλάτη μας. Το αίμα είναι για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Τώρα, μια τέτοια δράση ετοιμάζεται, προγραμματίζεται για τη Δευτέρα? Πείτε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Απλά θα με επιτρέψετε να πω ότι έχουμε μια δράση και στις 14 του μηνός. Είναι να πάμε, είναι να κάνουμε κοινού ο Σπάρτακος, Τράπεζα Αίματος του Σπάρτακου με την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι να παρευρεθούμε όλοι στο Παπα-Νικολάου. Θα γίνει 14 του μηνός, 8.30 ώρα ξεκινάμε, θα δώσουμε μεγετάλια, αίμα και θα στείλουμε και ένα μήνυμα όλοι μαζί από εκεί, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης προς όλο τον κόσμο. Και ειδικά και σε αυτούς που έχουν τόσο πολύ ανάγκη το αίμα και τα αιμοπετάλια, που πραγματικά πιστέψτε μου, για κάποιους είναι ζωτική σημασία σε αυτά. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς πριν, γίνεται ένα κάλεσμα. Άρα, αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, προσφορά αιμοπεταλίων και από τους ειδικούς φρουρούς, αλλά και από το Σωματείο Σπάρτακο. Ακριβώς, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δύο διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. Απλά έχουμε κοινή συνέστηση των πραγμάτων όπως είναι, ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να κάνουμε κάτι καλό, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι για αύριο. Όπως είπατε και εσείς πριν, θα έχουμε στις 18 του μηνός, μεγάλη Δευτέρα, κάνουμε ένα κάλεσμα στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Όλους τους εργαζόμενους, όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν να αιμοδοτήσουν, να δώσουμε ανάσα στο νοσοκομείο μας και κατ' επέκταση σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, το έχουμε ξανακάνει, έχουν ξαναέρθει ο κόσμος. Τους περιμένουμε ακόμα μια φορά, κύριε Μαυρίδη. Αυτό είναι το πρωί της Δευτέρας. Πότε μπορεί κανείς που θέλει, έτσι που μας ακούει τώρα και θέλει να συμμετάσχει? Μπορεί απλά να προσέλθει στο καινούριο χώρο της αιμοδοσίας που είναι το Ποδοσάκιο, γιατί κάποιοι που δεν έχουν ξαναέρθει ίσως νομίζουν ότι είναι στον ίδιο κορμό, όχι, είναι σε διαφορετικό κομμάτι. Ναι, είναι στην καινούργια πτέρυγα, όπως προσέρχεται κανείς δεξιά στην άκρη του συγκροτήματος. Έτσι ακριβώς. Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Δεν τους ζητάμε, στο νοσοκομείο βρισκόμαστε. Και όπως σας είπα και πριν, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν να αιμοδοτήσουν, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Να στείλουμε ανάσα ζωής σε αυτούς που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και στο πρόσωπό σας να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους αιμοδότες που πραγματικά με τα 10 λεπτά από τον χρόνο τους, με αυτήν την ανθρώπινη υπέρτατη πράξη ανθρωπιάς απέναντι στον συνάνθρωπο, προσφέρουν το αίμα για τον συμπολίτη μας που το χρειάζεται. Τα συγχαρητήρια είναι σε όλους τους αιμοδότες. Πραγματικά οι πρωταγωνιστές αυτού του μεγάλου έργου είναι οι αιμοδότες. Και αξίζουν πράγματι πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω βέβαια για το βήμα που μας δίνετε, για τη στήριξη που μας κάνετε κάθε φορά που κάνουμε κάποια εκδήλωση. Πραγματικά μας δίνει πολύ, πολύ δύναμη και αυτό που κάνετε εσείς. Πρέπει να συνεχίσουμε και να πάμε παρακάτω.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ έχουν ολοκληρωθεί οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.